Ναι. Πάμε στο ρεπορτάζ του Μπασκετικού Ολυμπιακού. Έλα, Νικολάτη, κανείς πώς είσαι? Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Όλα καλά. Πειράζει να μην μείνουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού? Φυσικά και όχι. Όχι, βέβαια. Να σας δώσω και άλλες ειδήσεις. Όπα, δώσε. Πάμε. Επειδή σας άκουγα πριν, ναι. Να πω ότι μπαίνουμε σε μια σημαντική περίοδο σε ό,τι αφορά την συμμετοχή ομάδας Ντουμπάι. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν υπάρχει αύριο ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Ναι, το αναφέραμε, ψηφοφορία. Ακριβώς, αλλά αυτό δεν θα αποφασίσει για την ομάδα του Ντουμπάι. Mm-hmm. Οι αποφάσεις θα πάρθουν, η τελική συζήτηση θα γίνει στις 13 Μαρτίου. Α, οκ. Okay. Ναι. Διαζώσεις... Το τρενάρουνε, γιατί και πριν ήταν να κάνουν ψηφοφορία. Όχι, και το λίγο πίσω. Θα σου πω γιατί συνδυάζεται αυτό, γιατί και οι Σέρβοι έλεγαν ότι η Αδριατική Λίγκα mm-hmm. θα ψηφίσει και θα αποφασίσει για το πότε θα μπει η ομάδα του Ντουμπάι εκείνη την περίοδο που λες και εσύ. Ναι, είναι ένα ζητούμενο. Στη Βαρκελόνη λοιπόν θα γίνει 13 Μαρτίου διαζώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί καταλαβαίνετε είναι διαφορετικό από ίντερα, να το πω έτσι. Αυτή τη στιγμή εννοείται ότι η πρόταση που έχει καταθέσει το Ντουμπάι τελική έχει ικανοποιήσει την Ευρωλίγκα, αλλά υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να ρυθμίσει το Ντουμπάι γενικότερα mm-hmm. και όλο αυτό το εγχείρημα, καθώς εκτός από το να μπει μια ομάδα στην Αδριατική Λίγα που δεν είναι αυτή τη στιγμή και τόσο σίγουρο, θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει μια δική τους λίγα για να μπορέσουν με βάση τα τωρινά ισχύοντα πράγματα στην Ευρωλίγκα, με το ισχύον καταστατικό δηλαδή, να μπει μια ομάδα. Γι' αυτό θέλω να περιμένουμε λίγο για να δούμε σίγουρα. Το σωστό αυτό είναι, να δούμε δηλαδή 13 Μαρτίου τι θα υποθεί, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο. Υπάρχει κοινή θέληση, με κάποιους να διαφωνούν, με κάποιους να συμφωνούν, πάντα σε αυτό συμβαίνει. Ο Ολυμπιακός είναι κατά, γιατί γράφτηκε και αυτό από τους Ισπανούς μες την εβδομάδα. Ότι δηλαδή είναι από τις ομάδες που δεν το βλέπουν και με πάρα πολύ καλό μάτι, μαζί με τη Μακάμπη, αυτό γράφτηκε. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει θέση αυτή τη στιγμή, mm-hmm, επίσημα okay. δηλαδή, έτσι. Ούτε δεν έχω αλλιεύσει κάτι είτε θετικό είτε αρνητικό με πολύ μεγάλη ζέση. Okay. Η πρόταση πάντως οικονομικά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Δεν τον αφήνω αδιάφορο τον Ολυμπιακό να το πει. Καλά, εννοείται, καμία πλευρά δεν πρέπει να αφήνει αδιάφορο. Μιλάμε για 1.000.000 ευρώ ετησίως σε κάθε μέτοχο. Και για 1,5 λέγανε, οπότε μπορεί να είναι και παραπάνω. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, ναι. Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, αν λύσουν αυτά τα προβλήματα, να υπάρχει δηλαδή μια λίγκα, ίσως για διατική να ανάψει το πράσινο φως για συμμετοχή μιας ομάδας που θα είναι πολύ μεγάλο εφαλτήριο, μπορεί να επισπευθούν οι διαδικασίες. Ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει από το 2026 και μετά. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Για την Ευρωλίγκα λες, γιατί νωρίτερα μπορεί να γίνει... Πάει στο EuroCup. Ξέρεις, δοκιμαστικά ναι. στο EuroCup, όπως θα γίνεται μπράβο. Με την ομάδα των Under 19, ας πούμε. Μπράβο. Για το ποσό είναι όλες ομόφωνα υπέρ πάντως. Έτσι. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι γύρω στα 75-80 εκατομμύρια. Το 26 και μετά λύγει το δεκαετές συμβόλαιο που έχουν υπογράψει οι ομάδες. Σωστό. Άρα μπορούν όλα να γραφτούν ξανά από την αρχή. Ναι. Οι προϋποθέσεις και οι όροι και όλα τα σχετικά. Έτσι. Δηλαδή να μην υπάρχουν κολλήματα. Δεν λέω ότι θα μπει από το 26 και μετά ομάδα αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον οι πληροφορίες μου δεν το λένε κάτι τέτοιο. Λέω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αυτό. Ας περιμένουμε το ΔΣ της 13 Μαρτίου, που ξαναλέω θα είναι διαζώσεις και πάντα βγαίνουν περισσότερα πράγματα. Ναι, βέβαια. Για να είμαστε σίγουροι, έτσι. Και να περιμένουμε και μέχρι το 26 να δούμε τι θα γίνει με τις ρωσικές ομάδες. Σωστό και αυτό. Με τη Μακάμπι. Και να δούμε και αν θα επιμείνει και η Ευρωλίγκα στο project που έχει, γιατί έρχονται άλλες δύο ομάδες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται στο EuroCup και πάνε καλά, αλλά και τις θέλει ως αγορά η Ευρωλίγκα. Και φυσικά μιλάω για London Lions, την ομάδα του Λονδίνου και την Παρί. Γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παιδιά, από ομάδες ναι. να μπουν στην Ευρωλίγκα. Και τουλάχιστον αυτό που εισπράττω εγώ από συζητήσεις και από πληροφορίες είναι ότι σε λίγο καιρό το προϊόν θα είναι εκτοξευμένο οικονομικά. Δεν θα συνεχιστεί δηλαδή αυτό το πράγμα που κάποιες ομάδες, ας πούμε Μακάμπι και Ζάλγκυρης, είναι ομάδες οι οποίες είναι σαν βάρκα σαν πανιά, να το πω έτσι. Ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει τα τελευταία 3 χρόνια ισολογισμό θετικό. Αυτό που καταθέτει δηλαδή στη γεμή είναι κερδοφόρος επιχείρηση. Αρκετές ομάδες όμως ματώνουν, αλήθεια. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει και από αγορές άλλες και από ομάδες οι οποίες έχουν πάρα πολλά χρήματα και δυναμική, σε λίγα χρόνια θα μιλάμε τελείως διαφορετικά για το προϊόν. Και εννοείται ότι και το Ντουμπάι είναι μια προϋπόθεση που θα εκτοξεύσει τα έσοδα
αλλά ξαναλέω δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι, δηλαδή δεν το βλέπω για του χρόνου. Όχι, για του χρόνου είναι τόσο σύντομα. Όχι. Ναι. Καλύτερα όταν είναι να γίνει από όλες τις φορές θωρακισμένο. Και να γίνει σωστά, μπράβο. Παρά να γίνει βιαστικά. Ακριβώς. Οπότε αυτό καταθέτουμε σήμερα. Στις 13 Μαρτίου έχει κάνει ένα διοικητικό συμβούλιο. Είναι μια αποκλειστική πληροφορία. Πιστεύω θα μας κάνει πολύ σοφότερος για το τι μελιένεστε. Νικόλα, πάμε στο μέτωπο λίγο τον. Του Λαρετζάκη, τι γίνεται, αν έχεις κάποια πληροφόρηση. Γιατί ξέρεις τώρα οι Ολυμπιακοί αγωνιούν. Την εθνική τη χάνει ο Λαρετζάκης, αλλά σου λέει με Ρεάλ τι γίνεται. Ναι, σωστό. Με Ρεάλ, με Ζαλγκύρης. Ναι. Ο Λαρετζάκης είχε τραυματιστεί στο τελικό, αν θυμάστε. Σωστά. Είχε στον έξω μηνίσκο μια ενόκληση στο δεξί γονατό. Έκανε τις εξετάσεις τη Δευτέρα με το που γύρισε ο Ολυμπιακός και δεν έδειξαν κάτι ιδιαίτερο. Μια κάκος ήταν και είχε μαζέψει λίγο ευρώ, όπως συμβαίνει πολλές φορές. Αυτό δεν τους στέρισε τη συμμετοχή με την εθνική. Υπήρχε και τεράστια θέληση από όλους να παίξουν. Αυτό μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι ο Λαρετζάκης δεν ήθελε να το χάσει με τίποτα το παιχνίδι. Κανείς. Παρότι υπό άλλες συνθήκες θα του λέγανε, ρε παιδάκι μου, κάτσε και λίγο. Ναι. Okay. Και ο Παπα-Νικολάου το ίδιο, όλοι δηλαδή. Ναι. Τώρα είναι σε μια φάση που πιστεύω ότι με κάποιες θεραπείες θα χάσει κάποιες προπονήσεις. Αλλά θα το μάθουμε τελευταία στιγμή αν θα είναι στην αποστολή για το Κάουνας. Δεν νομίζω όμως ότι είναι κάτι σοβαρό. Κάτι φοβερό και τρομερό. Έτσι, τουλάχιστον με τα δεδομένα της Τετάρτης, Πέμπτης που είχε κάνει συνεχόμενες εξετάσεις δεν ήταν κάτι φοβερό και τρομερό. Ίσως χάσει κάποιες προπονήσεις. Έτσι, θα το δούμε. Okay. Παπα-Νικολάου, εγώ θα ξεκουραστούν, δεν θα πάνε στη Χάγη. Αυτό είναι σημαντικό νομίζω. Για να μπορέσουν έτσι να φορτίσουν λίγο την μπαταρία τους. Παίξαν 3 παιχνίδια σε 49 ώρες στο κύπελο. Υπήρχε αυτό το απαιτητικό παιχνίδι της Παρασκευής με την Εθνική. Παίξαν από 32 λεπτά και 2, έτσι. Θα πω ότι ήταν τρομερή εικόνα που επιτέλους είχαμε κανονικές ομάδες. Έτσι. Ναι. Άλλο πράγμα τώρα, αν παίζουν παίκτες Ευρωλίγκας. Βέβαια. Μπράβο και στις δύο διοικήσεις Ευρωλίγκας και FIBA που επιτέλους έγινε ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό το παράθυρο παραλαμβάνω, για τα υπόλοιπα δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Ναι, εννοείται. Μακάρι να συνεχιστεί. Δεν θα μειώσω βέβαια τους ανθρώπους που παίζαν, έτσι. Μια χαρά ήταν και τέτοια. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση. Εννοείται. Και δεν το λες από αυτήν την άποψη, το καταλαβαίνω. Όχι, εννοείται. Τους σέβομαι και τους εκτιμώ και τους αγαπώ πολύ. Και την κάνανε και τη δουλειά πολύ καλά. Γιατί οι άλλοι την πληρώσαν. Οι δικοί μας τα καταφέρανε περίφημα. Και τα προηγούμενα χρόνια την έκαναν τη δουλειά. Όλοι. Και πόσοι παίκτες από αυτούς πήραν και προαγωγή, έτσι. Ο Λαρετζάκης δηλαδή στα παράθυρα το πρωτογνωρίσαμε ως παίκτη της ΑΕΚ τότε, ας πούμε, ή της ΖΟΝΗ. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός, εντάξει, εννοείται ότι δεν έχει μείνει στις δάφνες του κυπέλου, έτσι. Ήταν μια πολύ σημαντική επιτυχία. Θέλει να συνεχίσει. Νομίζω ότι ψυχολογικά τον βοηθάει πάρα πολύ εν ώψη της συνέχειας στην Ευρωλίγκα αρχικά. Σε αυτό το φίνις των 8 αγωνιστικών πάει με άλλη ψυχολογία, έτσι. Κακά τα ψέματα. Άλλο να έχει χάσει το κύπελο και άλλο να το έχει πάρει και μάλιστα νομίζω κατά γενική ομολογία απόλυτα δίκαια. Και πρώτη στάση είναι το Κάουνας, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Παρασκευή, που θεωρώ ότι αν το Ολυμπιακό το καταφέρει θα πατήσει ακόμα περισσότερο δυνατά στην εξάδα και θα κάνει και κρυφές βλέψεις και για τετράδα, έτσι, κατά τα ψέματα. Ναι. Νομίζω Κάουνας, Παναθηναϊκός και Βίρτους είναι τα κυκλωμένα για τον Ολυμπιακό που θα κρίνουν αν θα είναι από πλεονέκτημα μέχρι αν θα είναι, ξέρω εγώ, πέμπτος, έκτος εκεί, ας πούμε. Συμφωνώ. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια. Τώρα, επειδή πολλοί κόσμος ρωτάει, να μην το λησμονήσω, επειδή έγινε αυτή η πρόκριση ποδοσφαιρική και ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μακάμπη. Ναι. 14 Μαρτίου το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα και την ίδια μέρα η ρεβάν στην Μπάτς Κατόπολα. Στην Τόπολα με τη Μακάμπη. Και το Ολυμπιακός Βίρτους πέφτει πάνω στο Ολυμπιακός Μακάμπη. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός από αύριο θα αρχίσει τις διαδικασίες και με την Ευρωλίγκα και με τον τηλεοπτικό πάροχο, την Νόβα. Και θέλω να πιστεύω, Παύλε, είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξουν οι ώρες. Δηλαδή... Έχει γίνει νομίζω. Ναι. Θα αλλάξουν οι ώρες ή μπορεί να αλλάξει και η μέρα, Νίκο. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν το ξέρω. Γιατί το βλέπω δύσκολο εγώ, γιατί είχε ανακοινώσει και πρόγραμμα ο Ισάκη, ας πούμε. Δηλαδή, αντί για Πέμπτη, αν γινόταν Παρασκευή, θα ήταν ακόμα πιο βολικό, εγώ πιστεύω. Είναι και Βίρτους, παιδιά. Δεν είναι πολύ γυσμό. Νομίζω ότι θα πάει το 200 Βίρτους στις 10. Ναι. Για να μπορέσουν να μεταβούν όσοι πάνε στο Καραϊσκάκης για να δουν και τον μπάσκετ. Τροχάδιν. Και το ντέρμπι το βλέπω αντί για 9 και 4, 8. Δηλαδή να μπορέσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού να δώσουν το παρόν κανονικά και επειδή θα αρχίσει 10 το Μακάμπι Ολυμπιακός, να έχουν τον χρόνο να πάνε. Μην σου πω και πιο μετά. Απλά το λέω ότι φέτος έχει γίνει το Ολυμπιακός West Ham και μετά έχει γίνει το Ολυμπιακός Εφές, νομίζω. Την ίδια μέρα πάλι ήταν. Ναι, σωστά. Ναι, έτσι είχε γίνει. Η μέρα δεν αλλάζει. Η μέρα δεν θα αλλάξει. Αυτό εννοώ. Δηλαδή οι ώρες μπορούν να αλλάξουν. Ναι, αυτό νομίζω. Θα γίνει από αύριο μεθαύριο, θα ξέρουμε και για την αλλαγή ώρας. Νομίζω ότι εντάξει, λογικό είναι να γίνει έτσι. Ναι. Ναι, καλό, θα ήταν χρήσιμο πάντως για τον κόσμο, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Νικόλα... Ο Πίτερς που άμα πες αυτή την εκπομπή ότι θα ανανεώσει, να μην φοβάται τον κόσμο του Ολυμπιακού, ανανεώσει. Το ίδιο θα γίνει και με τον Κάναν. Όπα, κάτσε, επειδή δεν το περνάς έτσι με τον Πίτερς. Λεφτά, επειδή εδώ είμαστε φοριακοί. Πες μας,
Αν δεν ξέρει συγκεκριμένα, πες μας, παιδάκι μου, είχε μια αύξηση. Πήρε μια αύξηση αρκετά καλή. Όχι στα ποσά που ακούγονταν και είχαν γραφτεί, γιατί είχαν ακούσει κάτι για 2 εκατομμύρια το χρόνο. Και πήγα να μου πέσουν κι άλλα μαλλιά. Και είπε, ο επόμενο είναι ο. Ο Κάναν. Εγώ θα πω well deserved για τον Πίτερ. Και για την υπομονή που έκανε πέρσι και για την πορεία του φέτος. Δεν το συζητάμε. Σε καλή μεριά του ανθρώπου. Εννοείται. Ναι. Μα φαίνεται πόσο ευχαριστημένος είναι, παιδιά, εφόσον τηρηθεί και το συμβόλαιο, το καινούργιο που υπέγραψε. Είναι ο Ολυμπιακός θα γίνει η πρώτη ομάδα που κάθεται μετά από πάνω από 2 χρόνια. Πάνω από 2 χρόνια, σωστό. Η Μπασκόνια ήταν μέχρι πρώτη σε αυτή η ομάδα. Για τον Κάναν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι σε μονοετές. Mm-hmm. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν θα γίνει διαιτητής ανανέωσης, γιατί είναι και λίγο πιο μεγάλο παιδί. Σωστό. Αλλά νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και με αυτόν. Οπότε αν πάνε όλα καλά και με τον Κάναν, το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός θα θέλει μία, άντε 2 προσθήκες. Ναι. Όχι παραπάνω. Όλοι για σένα δουλεύουν για να κάνεις ήσυχες διακοπές, Νικόλα. Μακάρι. Να σου πω, τελευταίο ερώτημα. Βγάλατε τις προάλλες εδώ στο μαγκαζίνο την Χριστίνα Τσιλικύρη, την πρόεδρο του ΣΕΦ. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με το πότε θα το πάρει ο Ολυμπιακός, τι μπορεί να αλλάξει άμεσα κτλ. Νομίζω ότι όπως τα είπε είναι τα πράγματα, ότι το καλοκαίρι και μετά θα έχουμε τις οριστικές εξελίξεις. Μετά τον Ολυμπιακό δηλαδή, έτσι, να υποθέσω. Ναι, ο Ολυμπιακός βέβαια από 2 πράγματα. Ήθελε να το πάρει πολύ νωρίτερα. Ναι. Έτσι, θα ήθελε να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία πάρα πολύ καιρό. Άρα, από το προηγούμενο καλοκαίρι εννοείς, γιατί τώρα με στη χρονιά να γίνουν πράγματα δεν μπορεί να κάνει πάνω. Ναι, προαναγγείλει και ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Μην σας πω και προηγούμενα καλοκαίρια, γιατί γίνονται μελέτες πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Το τι θα αλλάξει, τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να τα κάνει όλα όταν θα του παραχωρηθεί. Αλλά στον Ολυμπιακό εννοείται ότι κρατάνε μια χαμηλή στάση, χαμηλούς τόνους, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είδαμε πως ταλαιπωρήθηκε ο Παναθηναϊκός. Να μην το βγάζουμε από την εξίσωση. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει πράξη και θα είναι δίκαιο, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Παιδιά.